πρόγραμμα ένα Gazeta TV, full drive στο Σαββατοκύριακο και όχι ελληνικό derby, κλασικό και United Chelsea. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Full thrash. Champions League, αφήσαμε τις εθνικές μακριά, Champions League ξανά. Τι λέμε για το κλασικό? Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα γιατί? Την ομάδα μου. Α, τόσο αντικειμενικά δηλαδή, τέτοια ανάλυση θα κάνουμε? Όχι, θα κάνεις την ανάλυση δική σου, ναι. Όπως με τον δικό σου μοναδικό τρόπο ξέρεις. Και άσε με εμένα να ελπίζω για Μπαρσελόνα. Εγώ δεν βλέπω Μπαρσελόνα, εγώ τα βλέπω μοιρασμένα. Είναι και οι δύο σε καταπληκτική κατάσταση. Η Ρεάλ πιο επιθετική από ποτέ. Δεν έχει ξαναβάλει 30 γκολ από το 1985 σε 8 αγωνιστικές. Και πηγαίνει με τσίτα τα γκάζια για να σκοράρει. Απ' την άλλη, όμως, έχει την Μπαρτσελόνα που δεν έχει δεχτεί κανένα γκολ και αυτή κάνει τα δικά της αμυντικά ρεκόρ. Παραδόξιο η Μπαρτσελόνα. Ακριβώς. Θα το περίμενες ποτέ να σου λένε ότι η Μπαρτσελόνα μετά από 8 αγωνιστικές παίζει προσέχοντας πιο πολύ την άμυνα και μετά να βάλει γκολ? Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Το θέμα είναι, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει αυτό που λέμε αλληλοξυδετέρωση. Σε καμία περίπτωση δεν θα βάλει πολλά γκολ η Ρεάλ και σε καμία περίπτωση δεν θα φύγει η Μπαρτσελόνα από εκεί χωρίς να έχει δεχτεί γκολ. Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη. Ακόμα και χωρίς Μπέιλ. Ίσως είναι καλύτερα, όπως την είδα όσες φορές την έχω δει με τον Ίσκο, γιατί ο Ίσκο θα παίξει λογικά στην θέση του. Λειτουργεί καλύτερα και θα σου πω γιατί. Πρώτον, γιατί αναγκάζεται τον Αντσελότη να παίξει αυτό το 4-4-2 και βάζοντας τον Ρονάλντο με τον Μπενζεμά στην κορυφή. Ο Ρονάλντο σε πιο ελεύθερο ρόλο. Ο Ίσκο πηγαίνει αριστερά και ο Ίσκο, άμα τον δει σε τελευταία, μαρκάρει, τρέχει. Από πέρυσι το έχει ξεκινήσει αυτό. Οπότε βοηθάει πολύ ανασταλτικά και έχει το ένα εναντίον ενός. Σε συνδυασμό με την κάθε τυπάσα του που έχουν οι Χάμες και ο Ίσκο την έχει. Ο Χάμες Ροδρίγκες, ο Κρός και ο Μόντριτς μπορούν να αξιοποιήσουν τις δύο μπροστά και να κάνουν μεγάλες ζημιές. Δηλαδή, βλέπεις τη Ρεάλ. Δηλαδή, βλέπω τη Ρεάλ με αυτή την έννοια. Από την άλλη, η Μπαρτσελόνα έχει το εκπληκτικό να... Σε διακόπτω, ήταν πιο χαλαρή λίγο στο κόντρα στον Άγιαξ. Αυτό τη βοηθάει λίγο, κράτησε λίγο τις δυνάμεις. Και η Ρεάλ χαλαρή ήταν, έκανε το 3-0 νωρίς με τη Λίβερπουλ και χαλάρωσε. Πιστεύω ότι είναι λίγο πιο προβλέψιμη η Μπαρτσελόνα με την έννοια ότι όλα τα γκολ και οι ασίστ προέρχονται από Μέση και ο Μέση έχει 7 γκολ και 7 ασίστ στο πρωτάθλημα, ενώ ο Νεϊμάρ 8 και 1. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιο προβλέψιμη. Ο Ινιέστα, όσο παιχταρά σα και να είναι, ας πούμε, ή ο Ράγκιτιτς, δεν έχουν ασίστ ακόμα στο πρωτάθλημα. Ενώ η Ρεάλ μοιράζει περισσότερο το παιχνίδι τη. Ακόμα και αν λείπει ο Μπέιλ, ο Κρός έχει 4 ασίστ, ο Ίσκο έχει ασίστ, ο Μπενζεμά έχει 3 ασίστ και 3 γκολ. Είναι πιο απρόβλεπτη, δηλαδή μπορεί να δημιουργηθεί κατάσταση από πίσω από περισσότερους. Παρ' όλα αυτά, εγώ το βλέπω χ. Α, το βλέπεις χ, έτσι. Εσύ πώς το βλέπεις το αγγλικό, γιατί έχουμε και τα άλλο την Κυριακή. 6 ώρα. Κυριακή, 6 ώρα. Ναι, χωρίς Diego Costa, πιστεύω ότι η United έχει ελπίδες. Έχει, μπορεί να κερδίσει αυτό το μάτς. Δεν ξέρουμε ακόμα, υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες, όπως είπε και ο Μουρίνιο πριν λίγες ώρες, να παίξει ο Diego Costa. Δεν θα παίξει ούτε ο Ρεμί, όπως λένε οι Άγγλοι, και οπότε στην κορυφή πάει ο Ντρομπά. Αυτό είναι κάτι θετικό για τη United, η οποία βρίσκεται 10 βαθμούς. Είσαι σίγουρος, γιατί στο Champions League χωρίς Ρεμί και Diego Costa έκανε ρεκόρ γκολ με τη Maribor. Δεν είχε ξαναβάλει ποτέ 6 γκολ στην έδρα της. Ναι, άλλο Maribor όμως και άλλο United. Πιστεύω σε αυτό το δίδυμο. Από τους λίγους τολμηρούς που πιστεύω ότι η Ρόχο και Jones αυτή τη φορά θα συνεργαστούν καλύτερα και θα πέσουν πάρα πολλά στις πλάτες του Ράφελ. Γιατί ο λόγος ότι πρέπει να σβήσει τον Αζάρ. Οπότε πιστεύεις ότι θα πάει με 4 στην άμυνα ή το 3-5-2? Ναι, με Ράφελ δεξιά και σου αριστερά και δίδυμο ξανά θα το εμπιστευτεί. Πιστεύω θα είναι καλύτερη. Ένα σκορ για το Real Barcelona. Για το Real Barcelona να πούμε ένα 2. Και για το αγγλικό. Εντάξει, χωρίς τα 9 γκολ του Diego Costa, με Frank Pets να λέει μου αρέσουν πολύ τα ντέρμπι. 2-0, ναι. United. Να πω κι εγώ. 1-1 και 1-1. Καλά να περάσουμε το Σαββατοκύριακο.